Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Κύριε Μάνο, καλημέρα, καλή χρονιά. Καλημέρα Χρήστο, καλή χρονιά, καλή εβδομάδα. Ωραία την ξεκινήσαμε. Με υγεία και ηρεμία. Ωραία την ξεκινήσαμε πάντως. Λίγο. Ξεκινήσαμε με λίγο έτσι. Παράξενα. Για να δούμε. Ένας σεισμός ο οποίος έγινε παντού αισθητό στο γεωγραφικό χώρο της Δυτικής Μακεδονίας, από ό,τι καταλαβαίνω. Στην Καστοριά, όπως. Ήσουν Καστοριά την ώρα του σεισμού. Εγώ λένε Χρήστο, ήμουν στην Καστοριά, έγινε έντονος στον νομό Καστοριάς, σε όλα τα μήκη και τα πλάγια και όχι μόνο. Ναι. Έγινε σχεδόν σε όλη τη Δυτική Μακεδονία και πέρα από την. Και πέρα, ναι. Αυτό μας έλεγε. Δυτική Μακεδονία, αυτό οφείλεται Χρήστο κυρίως στο ότι το εστιακό βάθος του σεισμού ήταν πολύ μικρό. Όπως μας είπε η κυρία και Μετσεζίδου, σεισμολόγος, η οποία έβγαλε και το μέγεθος του σεισμού χθες, γιατί ήταν στη βάρδιά της, ήταν εδώ στην εκπομπή μας, ήταν 5 χιλιόμετρα. Εστιακό ναι. Βάθος. Δηλαδή σχεδόν στην επιφάνεια και γι' αυτό ακριβώς. Ταραχτήκαμε όλοι. Τι έγινε λοιπόν τώρα και αν έχουμε εκτιμήσεις για ζημίες σε Καστοριά, Φλόρινα ή οπουδήποτε αλλού. Το επίκεντρο ήταν 2 χιλιόμετρα από την πόλη της Φλόρινας. Κυρίως εκεί εστιάσαμε κι εμείς. Πραγματικά έγινε πάρα πολύ αισθητός. Και από τις μαρτύριες των κατοίκων της Φλόρινας και από τους υπηρεσιακούς με τους οποίους επικοινωνήσαμε άμεσα. Ναι. Επισκεφτήκαμε άμεσα, κινηθήκαμε προς την πόλη της Φλόρινας, αφού ενημερωθήκαμε από τον κύριο Λέκα με τον οποίο είχαμε με τον πρόεδρο του ΟΑΣΠ άμεση επικοινωνία. Ναι. Κατευθυνθήκαμε με τους αρμόδιους υπηρεσιακούς και τον περιφερειάρχη στην πόλη της Φλόρινας. Και συγκλήθηκε αμέσως το συντονιστικό όργανο πολιτικής προστασίας όσο ορίζει και ο σχεδιασμός που υπάρχει στην περιφέρεια. Αμέσως βγήκανε, από την πρώτη στιγμή του σεισμού είχαν βγει έξω οι υπηρεσίες, οι αρμόδες που είναι η αστυνομία και η περιοριστική για την καταγραφή των προβλημάτων. Δεν υπήρχαν σοβαρά προβλήματα σε κτίρια στην πόλη της Φλόρινας και στις όμορες περιοχές τσουκισμούς που είναι γύρω από την πόλη. Κάποιοι σοφάδες μόνο και τέτοια μόνο πράγματα. Κάποιοι σοφάδες και κάποια ρήγματα που είναι κυρίως και είναι φυσιολογικά σε μεγάλα κτίρια, γιατί τα μεγάλα κτίρια δεν είναι μονοκόμματες κατασκευές, είναι κατασκευές που περιλαμβάνουν 2 ή 3 κατασκευές μαζί και είναι ξεχωριστές μεταξύ τους για λόγους αντισεισμικής προστασίας από τον κανονισμό. Εκεί υπήρχαν κάποιες δρομές που κυρίως στη φοιτητική εστία που είναι μέσα στην πόλη της Φλόρινας και εκεί οι φοιτητές μόλις το είδαν ήταν λογικό να ανησυχήσουν και να μην ξαναμπαίνουν στα κτίρια και να οδεύσουν προς το κλειστό γυμναστήριο για να διαμείνουν και το βράδυ. Αλλά από την αυτοψία που κάναμε χθες το βράδυ με τους αρμόδιους υπηρεσιακούς μηχανικούς, η εκτίμησή του δεν υπάρχει ανησυχία, είναι απλά ένα φυσιολογικό φαινόμενο μεταξύ δύο κτηρίων λόγω της ταράντωσης να υπάρχει μια ρογμή στο σοφά. Δεν είναι κάτι το ανησυχητικό. Το πρωί συστήθηκαν συνεργεία μεταξύ των μηχανικών. Στη Φλόρινα, να πούμε, δεν λειτουργούν τα σχολεία σήμερα, έτσι. Όχι, χθες το βράδυ μέσα στο τουριστικό πάρθηκε η απόφαση να μην λειτουργήσουν. Θα ελιχθεί σήμερα η στατικότητα των κτηρίων των σχολικών μονάδων από αρμόδιους μηχανικούς και των Δήμων και της περιφέρειας. Κάτι τέτοιο για άλλες περιοχές σαν τη δική μας δεν έχει τεθεί πάντως από χθες το βράδυ. Είπατε μόνο Φλόρινα. Υπάρχουν επικοινωνίες και με την πρωτοβάθμια και με τη δευτεροβάθμια. Δεν έχουν αναφερθεί καμία ζημία σε άλλες περιοχές. Ναι. Θα ληφθεί η στατικότητα των κτηρίων αυτή τη στιγμή και των πρωτοβάθμιων και των δευτεροβάθμιων και των τριτοβάθμιων και των πανεπιστημίων που υπάρχουν στην πόλη Φλόρινας. Το μεσημέρι θα έχουμε την αναφορά από τις τεχνικές υπηρεσίες και θα ληφθούν οι αποφάσεις. Έχουν ξεκινήσει και συνεργεία με μηχανικούς της έδρας που κάνουν έλεγχο στο οδικό δίκτυο, κυρίως στον ορεινό άξονα προς την Βίκλα. Ναι. Για να δουν αν υπάρχουν σημεία τα οποία χρήζουν, να το πω, παρέμβασης, κυρίως με καταπτώσεις βράχων. Μήπως υπάρχουν αποκολλήσεις και κάποια βράχια τα οποία είναι έτοιμα να φύγουν και θα πρέπει να παρέμβουμε και να γίνουν κάποιες αυτοψίες σε κάποιες γέφυρες πέριξ του
και έντοσης του οικισμού της πόλης Φλόρνας, αλλά και πέριξη αυτών, γιατί υπάρχουν αρκετά γεφύρια γύρω από την πόλη της Φλόρνας που μάλιστα πρέπει να τα δούμε και αυτά. Ναι. Η δική μας περιοχή με ποιον τρόπο θα ελεγχθεί, κύριε Μάνο? Δηλαδή υπάρχει περίπτωση να δούμε και στην Καστοριά για σχολικά κτίρια, για γέφυρες και τα λοιπά και στην Καστοριά? Όχι, Χρήστο, εάν υπάρχει αναφορά από κάποιον διευθυντή του σχολείου ότι έχει υποστηρίξει. Ότι έχει παρατηρήσει κάτι, μάλιστα. Φυσικά θα οδεύσει η μηχανική. Έχει επικοινωνήσει η αρμόδια υπηρεσία της ΠΕΕ Καστοριάς με την Πρωτοβάθμια, αλλά αν υπάρξει μέχρι κάτι, τώρα δεν υπάρχει κάτι. Θα είχε γίνει αντιληπτό, θα είχε γίνει μια αναφορά μέχρι τώρα. Λοιπόν, δεν υπάρχει κάτι το οποίο να μας ανησυχεί για την Καστοριά. Έγινε πολύ έντονο στην Καστοριά, γιατί είμαστε μια όμορφη περιοχή. Πάντως, όπως μας είπε νωρίτερα η κυρία Κιμετσετσίδου, επαναλαμβάνω, η σεισμολόγος που ήταν στη βάρδια της χθες στο Γεωδρομικό Ινστιτούτο και ήταν η ίδια που έβγαλε και το μέγεθος του σεισμού, για την περιοχή αυτή είχε να γίνει ανάλογος σεισμός από το 1706. Έξι ήταν Έλληνα, μας είπε. Νομίζω κάπου εκεί. Από το 1700, καταλαβαίνετε λοιπόν. Χθες το βράδυ, το πρωί που είχαμε επικοινωνία γύρω στις 3 η ώρα. Και είχαμε εσύ που έκανε μία και αυτό αναφορά για τη σεισμική δραστηριότητα και πώς βγαίνει το φαινόμενο. Είπε ότι έχει πάρα πολλά χρόνια, δεν μας ανέφερε χρονολογία. Το παρακολουθούν και αυτοί μέσα από τους σεισμογράφους που έχουν στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας το φαινόμενο. Η ενημέρωση είναι ότι το φαινόμενο βγαίνει προς εκτόνωση. Απλά για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα θα γίνονται αισθητοί οι μετασεισμίες. Άρα κινητρί, λοιπόν, θα συνεχίσουμε να χορεύουμε εδώ με λίγα λόγια. Ναι, γιατί το εστιακό βάθος, όπως είπες και εσύ, στα 5 χιλιόμετρα που είπε και η σεισμολόγος, είναι πάρα πολύ μικρό και έστω και ένας μικρός σεισμός γίνεται θα γίνεται αισθητός, θα γίνεται αντιληπτός. Μην ξεχνάμε σε περιοχές που υπήρχε μικρό εστιακό βάθος, ακόμα και ένα χρόνο μετά τον κύριο σεισμό, ακόμα γίνονται αισθητοί οι μετασεισμοί. Ναι. Εχθές γινόταν. Θυμόμαστε την περίπτωση της Κρήτης, αν θυμάστε. Υπήρχε μικρό εστιακό βάρος, ακόμα και σήμερα γίνονται αντιληπτοί. Έστω και σεισμοί, μετασεισμοί της τάξης του 2,2 βαθμών της κλίμακας, γίνονται. Είναι αισθητοί πάρα πολύ λόγω του μικρού εστιακού βάθους. Αυτό μας έπειγε ο κύριος Μέκας, ότι θα έχουμε. Θα έχουμε αυτό το φαινόμενο, τους αισθητούς μετασεισμούς δηλαδή, αλλά το φαινόμενο, όπως μας είπε και αυτός, όπως μας είπαν και κάποιοι άλλοι σεισμολόγοι από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, δεν είναι προς εκτόνωση, είναι καλό αυτό. Να πούμε ότι παίρνουμε μια ανακοίνωση, παίρνουμε μια ανακοίνωση και από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Πέρα λοιπόν από τα σχολεία, φαίνεται ότι υπάρχει σήμερα και αναστολή λειτουργίας των τμήματων του Πανεπιστημίου. Ναι, σας το είπα, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τρίτοβάθμια. Και επισήμως παίρνουμε την ανακοίνωση με απόφαση του Πρίτανη, του κ. Θεοδουλίδη. Κ. Θεοδουλίδη, ναι. Υπήρξε χθες το βράδυ επικοινωνία γύρω στις 3 η ώρα και αποφασίστηκε να μην λειτουργήσουν και οι πανεπιστημιακές μονάδες που υπάρχουν στην πόλη. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, ευχηθούμε, Χρήστο, να πάνε όλα ομαλά. Να πούμε ότι από την αντιπεριφέρεια που ηγείται ο κύριος Μάνος βγήκαν από χθες το βράδυ, θα λέγαμε, πρακτικές συμβουλές του τι πρέπει να κάνουμε σε περίπτωση σεισμού. Και νομίζω ότι και αυτό μπορεί να βοηθήσει κάποια δεδομένη στιγμή, μια και η αλήθεια είναι ότι δεν είμαστε συνηθισμένοι σε τέτοια γεγονότα, ναι. Δεν είμαστε συνηθισμένοι και ίσως, εντάξει, πολλές φορές δεν διαβάζουμε και αυτές τις οδηγίες. Πολλές φορές όμως είναι πάρα πολύ χρήσιμες. Μάλιστα. Λοιπόν, τα λέμε με την πρώτη ευκαιρία, με κάθε τι καινούργιο που υπάρχει, γιατί αυτή την ώρα και σαν, θα λέγαμε, αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης ασχολείστε με αυτό το θέμα. Πάντως δεν έχουμε ούτε τραυματισμό, να το πούμε για μια ακόμη φορά. Όχι. Αυτό. Είμαστε τυχεροί, Χρήστο. Εγώ θα πω κάτι, ότι είναι η δεύτερη φορά που συμβαίνει, θα έλεγα, την τελευταία 20ετία. Μετά την Κοζάνη Γρεβενά είναι τώρα η Φλόρινα. Δεν είχαμε με 6,5, δεν είχαμε πραγματικά κανένα θέμα και πολλούς μικρούς τραυματισμούς. Και χθες με 5,4, που σε άλλες περιοχές όταν συμβαίνει έχουμε και θύματα, έχουμε και τραυματισμούς σοβαρούς. Δεν είχαμε τίποτα, ούτε μία μυχή σε κανέναν πολίτη μας. Μόνο κάτι τελευταίο. Στην Φλόρινα βγήκαν όντως κόσμος έξω, πέρασε κόσμος στις πλατείες. Ναι, όταν έφτασα εγώ γύρω στις 12.30 ώρα Χρήστο, ήταν όλη η πόλη ήταν έξω. Α, όλη η πόλη ήταν έξω. Πραγματικά, γιατί το μικρό εστιακό βάθος και το βοητό που είχε ο σεισμός τον είχε κάνει πολύ έντονο. Αν λοιπόν τρόμαξε σε εμάς αυτός ο σεισμός, καταλαβαίνετε τι έγινε στην Φλόρινα που ήταν σε απόσταση αναπνοής στο επίκεντρο, έτσι. Ακριβώς, Χρήστο. Αυτό που κάναμε εμείς είναι να ανοίξουμε κάποιους χώρους που
που μπορούσαμε να φιλοξενήσουμε αρκετό κόσμο στο κλειστό γυμναστήριο της πόλης και το οποίο έχει έναν δείκτη αντιστημιότητας πολύ μεγάλο και είναι και θερμενόμενος. Και ενημερώσαμε τον κόσμο ότι όποιος θέλει θα μπορεί να πάει εκεί να φιλοξενηθεί, γιατί εκεί έχει και μία δομή. Από την πλευρά της περιφέρειας του Δήμου Φλόρινας. Κατάλαβα. Λοιπόν, με ό,τι νεότερο τα ξαναλέμε. Ευχαριστούμε, κύριε Μάνο. Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.